πήρα το καλό εγώ. Με αυτό δουλεύεις, εντάξει. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Ελπίζω όσοι σηκωθήκατε νωρίς σήμερα να απολαύσατε τα χρώματα. Πραγματικά ήταν εντυπωσιακό το τοπίο έξω σήμερα. Εγώ σε 7 και κάτι που κοίταξα έξω, αισθανόμουν ότι παίζω σε ταινία με τον Μωυσή και τις 7 πληγές των Παραώ. Για τέτοια αίσθηση είχα. Λοιπόν, να επανέλθουμε στη συζήτησή μας όσον αφορά την βαθμίδα, την δράση του ανάδελτα, του διαμισματικού αυτού τελεστή, πάνω σε μια βαθμωτή συνάρτηση. Συζητήσαμε ότι ο διαμισματικός τελεστής μπορεί να δράσει οπουδήποτε. Αυτό το οπουδήποτε μπορεί να είναι είτε μια βαθμωτή συνάρτηση, οπότε ένας είναι ο τρόπος να δράσει. Είναι αυτή εδώ η τριάδα αριθμών, η οποία έχουμε δείξει ότι συμπεριφέρεται σαν διάνυσμα, γιατί η τριάδα αυτή αριθμών στρίβει με τον κατάλληλο τόπο που στρίβουν τα διανύσματα, αλλά απ' την άλλη, ως διανυσματικός τελεστής μπορεί να δράσει σε άλλου είδους συναρτήσεων, σε διανυσματικές συναρτήσεις. Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να έχουμε παραπάνω από ένα, παραπάνω από ένα αντικείμενο το οποίο μπορούμε να φτιάξουμε με τη δράση του ανάδελτα πάνω σε μια διαδραστική συνάρτηση. Αλλά αυτό για να το συζητήσουμε θα πρέπει να συζητήσουμε και τα εξωτερικά γενόμενα. Οπότε σήμερα αυτό που θα κάνουμε είναι πριν φτάσουμε στα εξωτερικά γενόμενα θα ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας όσον αφορά το γεωμετρικό νόημα του ανάδελτα όταν δράει πάνω σε μια βαθμωτή συνάρτηση. Θα συζητήσουμε και το γεωμετρικό νόημα του ανάδελτα όταν δράει μέσω εσωτερικού γινωμένου σε μια διαμισματική συνάρτηση. Και στη συνέχεια προκειμένου να αποκτήσουμε μια ευχέρεια όσον αφορά τις πράξεις με διανύσματα, τις διάφορες πράξεις που μπορεί να φτιάξει κανείς με διανύσματα, θα συζητήσουμε την χρήση των δικτών και το πώς μπορεί κανείς με λίγη εξάσκηση στους δείκτες να αποδεικνύει δύσκολες διαμισματικές σχέσεις. Αυτό είναι το πρόγραμμα για σήμερα. Είναι ελαφρώς πρακτικό, αλλά και χρήσιμο γιατί διάφορες ποσότητες τις οποίες έχετε συζητήσει σε προηγούμενα μαθήματα, από τη φυσική 1 μέχρι την ανάλυση 2 και τον ηλεκτρομαγνητισμό, πιθανώς να αρχίσουν να βγάζουν και πολύ νόημα. Λοιπόν, έρχομαι στην περίπτωση του ανάδελτα που πάνω σε μια βαθμωτή συνάρτηση, που γράφεται αλλιώς και grad της συνάρτησης αυτής ή βαθμίδα της F. Συζητήσαμε την προηγούμενη φορά ότι αν φτιάξει κανείς, αν γεμίσει το χώρο με φύλλα
όπου το κάθε φύλλο αντιστοιχεί σε μια σταθερή τιμή της F και αυτή τα φύλλα διατάσσονται έτσι ώστε κατέρωθεν του φύλλου που αντιστοιχεί στην τιμή της F ίση με 1, θα έχω φύλλα με F παραπάνω από 1 και από πάνω φύλλα με F παρακάτω από 1. Τώρα, όταν πάει κανείς να σχεδιάσει το ανάδελτα πάνω σε ένα σημείο, στην επιφάνεια που έχει F ίσο με 1, δείξαμε την προηγούμενη φορά ότι το διάλυσμα αυτό θα είναι οπωσδήποτε ορθογώνιο στην επιφάνεια αυτή. Δείξαμε ότι το grad της F θα είναι ορθογώνιο στην F ίσο με σταθερό. Ίσον με F του α, γιατί το ανάδελτα της F είναι ένα διάλυσμα που μπορούμε να σχεδιάσουμε σε κάθε σημείο. Επομένως, αν πάμε στην επιφάνεια που έχει F όσο έχει όσο η τιμή της F στο σημείο α, τότε το ανάδελτα της F στο σημείο α είναι ένα διάλυσμα το οποίο είναι ορθογώνιο, είναι κάθετο στην επιφάνεια στην F ίσον σταθερό, γιατί όλο αυτό είναι μια επιφάνεια. Ωραία. Αυτό που κάναμε την προηγούμενη φορά είναι να αλλάξουμε τον άπτυμα Taylor για να υπολογίσουμε πόσο είναι το F σε ένα γειτονικό σημείο στο σημείο α, όπου το β είναι κοντά στο α. Είχαμε γράψει την εξής σχέση, ότι το F του β ίσον F του α συν το ανάδελτα της F υπολογισμένο στο σημείο α, όπως συνήθως γράφει κανείς το ανάπτυγμα Taylor, το ανάπτυγμα φοβιές, συγγνώμη, το ανάπτυγμα Taylor, οπότε εμφανίζονται οι παράγοντες της F στο αρχικό σημείο, μόνο που εδώ, επειδή έχουμε να κάνουμε με διανύσματα, με μετατοπίσεις στο χώρο, θα εμφανιστεί το εσωτερικό γινόμενο του ανάδελτα της F με το RβμRα. Συν, είχαμε πει, όρη τάξης αρβίταμιν αράλφα στο δεκάγωνο και πάνω. Τους οποίους, αν εμείς περιοριστούμε σε σημεία βήτα πάρα πολύ κοντά στο αλφα, ούτως ώστε η όρη που πετάμε, τους αγνοούμε, να έχουν αρβίταμιν αράλφα φορές, να είναι αρβίτα μείον αράλφα φορές μικρότερη από αυτούς τους όρους που κρατάμε. Αν φροντίσουμε το βήτα μας, δηλαδή να το διαλέξουμε αρκούντος κοντά στο σημείο α, τότε το να σταματήσουμε εδώ, έχουμε μια ικανοποιητική ακρίβεια εκτίμησης της τιμής της συνάρτησης στο γειτονικό σημείο β. Από αυτή τη σχέση, μάλιστα, είχαμε πει την προηγούμενη φορά, βγάλαμε την ορθογωνιότητα του ανάδελτα F στην επιφάνεια σταθερού F, λέγοντας ότι αν το β μου ήταν πάνω στην επιφάνεια σταθερού F, αν το β μου ήταν κάπου εδώ, αλλά πολύ κοντά στο α, τότε η F του β θα ήταν ίσα το α, αφού το β ήταν πάνω στην επιφάνεια σταθερού F. Επομένως, αυτό εδώ το εσωτερικό γινόμενο θα έπρεπε να είναι ίσο με 0. Επομένως, το ανάδελτα του F θα έπρεπε να είναι ορθογώνιο στο αρβ μείον α. Και επειδή το β θα μπορούσαμε να το πάρουμε οπουδήποτε γύρω από το α επί της επιφάνειας F, θα καταλαβαίνει κανείς ότι η μοναδική δυνατότητα που έχει είναι το ανάδελτα του F να είναι κάθετο σε όλα τα διανύσματα τα οποία είναι πάνω στην επιφάνεια σταθερού F. Και επομένως να είναι, βγάζουμε το συμπέρασμα ότι το ανάδελτα του F πρέπει να είναι ορθογώνιο σε όλα τα αρβίτα μην αγάλφα, όπου F του β ίσον με F του α. Άρα στην ουσία αυτό που έχω γράψει είναι η απέτηση, η συνθήκη, ώστε το ανάδελτα του της F να είναι ορθογώνιο στην επιφάνεια σταθερού F. Το επόμενο πράγμα που κάναμε, και το ξεκινήσαμε να κάνουμε μάλλον, ήταν να συζητήσουμε το μέτρο
Οπότε ξαναχρησιμοποιώ την ίδια σχέση και λέω έστω τώρα αρβίτα μην αλφα παράλληλο, όμως παράλληλο μάλιστα στην ομάδα σε τότε το FB θα ενίσω με αλφα κατά προσέγγιση συν το μέτρο του ανάδε F υπολογισμένο στο σημείο α επί το μέτρο του αρβίτα μην αλφα. Σε αυτή την περίπτωση, το συνειμήτωνο της γωνίας μεταξύ αυτών των δύο διανυσμάτων είναι 0, το συνειμήτωνο είναι μονάδα, αφού η γωνία είναι 0. Επομένως, το εσωτερικό γινόμενο αυτό μου δίνει απλώς το γινόμενο των μέτρων των δύο αυτών διανυσμάτων. Από όπου συμπεραίνουμε ότι το ανάδελτα της F στο σημείο α έχει μέτρο β μείον Fα δια Rβ μειον Rα. Επομένως, αν φανταστώ ότι το σημείο Β είναι σε μια γειτονική επιφάνεια που το F για παράδειγμα είναι 1,1 και διαλέξω το Rβ μειον Rα, αυτό εδώ το διάνυσμα είναι το Rβ μειον Rα να είναι ομοπαράλληλο με το ανάδετα της F, το οποίο ανάδετα της F είναι ορθογώνιο στην καμπύλη στην επιφάνεια σταθερού F, τότε το ανάδετα της F θα είναι τόσο πιο μεγάλο όσο πιο μικρό είναι αυτό το μέτρο. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι όσο πιο κοντά είναι οι γειτονικές επιφάνειες σταθερού F στο εκάστοτε σημείο, τόσο πιο μεγάλο είναι το ανάδελφα της F. Όσο πιο μικρό είναι το μέτρο αρβίτα πιον αλφα, δηλαδή η επιφάνειση F ίσον με F του αλφα και F ίσον με F του β, όσο πιο κοντά είναι αυτές, είναι πιο κοντά, τότε το ανάδελτα του F, υπολογισμένο στο σημείο α, είναι μεγαλύτερο. Επομένως, τώρα είμαι σε θέση να ζωγραφίσω το ανάδελτα της F σε κάθε σημείο και σε κάθε επιφάνεια και σε κάθε σημείο του χώρου. Για παράδειγμα, στο σημείο α σχεδίαζα μεγάλο ανάδελτα F, μεγάλο τέτοιο διάνυσμα, γιατί οι γειτονικές επιφάνειες είναι κοντά η μία στην άλλη. Αν πήγαινε να σχεδιάσω σε αυτό το σημείο το ανάδελτα της F, θα το σχεδίαζα κάθετο στην επιφάνεια, αλλά πιο μικρό από ό,τι προηγουμένως. Αυτό είναι το ανάδελτα της F στο σημείο γ, όπου γ είναι αυτό το σημείο. Άμα πήγαινε να σχεδιάσω το ανάδελτα της F σε αυτό το σημείο, στο σημείο δ, θα σχεδιάζα ένα πολύ μικρό διανυσματάκι. Αυτό θα ήταν το ανάδελτα της F στο σημείο δ. Θα ήταν κάθετο στην επιφάνεια, σε εκείνο το σημείο, και μικρό γιατί η απόσταση μέχρι την αντίστοιχη γειτονική επιφάνεια θα ήταν πολύ μικρή. Ίσως αναρωτηθεί κάποιος και αν πάρω ένα ενδιάμεσο σημείο πώς θα το σχεδιάσω. Μπορώ να φανταστώ στο μυαλό μου τι θα συμβεί. Θα πρέπει με συνεχή τρόπο να προχωράνε τα πράγματα. Θα μπορούσα να φανταστώ ένα φύλλο ενδιάμεσα που να αντιστοιχεί σε αυτή την ενδιάμεση τιμή μεταξύ εφ1 και εφ1,1, 1,06 ξέρω εγώ, και αντίστοιχα να φανταστώ το ανάδελφο. Επομένως το ερώτημα το οποίο τώρα θα το υπολογίσω. Ποιο είναι το ανάδελτα της F? Θα σας δώσω εγώ μια F, η οποία η F θα είναι η χ τετράγωνο και η ψ τετράγωνο και η ζ τετράγωνο, προκειμένου να έχουμε πιο καλή εποπτεία των διανυσμάτων. Τι είναι οι καμπύλες, οι επιφάνειες F ίσον σταθερό? Η απάντηση είναι ότι είναι
σφαίρες με ακτίνα, ρίζα του F. Εντάξει, γιατί το τετράγωνο, ίσον με F περιγράφει τη σφαίρα που έχει ακτίνα, έχει τετράγωνο και τετράγωνο ίσον R τετράγωνο. Άρα το F πρέπει να είναι το R τετράγωνο, άρα η ακτίνα της σφαίρας είναι η ρίζα της F. Ας σχεδιάσουμε μερικές τέτοιες σφαίρες για F ίσον 1, για F ίσον 2 για F ίσον 3. Οπότε η ακτίνα μου εδώ είναι 1, η ακτίνα εδώ είναι 1,4 περίπου, η ακτίνα εδώ είναι 1,7 περίπου. Έτσι αυτό πάει με την Z. Δεν είναι πολύ καλά σχεδιασμένο, αλλά φανταστείτε την αναλογία. Και αναρωτιέμαι, ποιο είναι, υπολόγισε μου το ανάποδο του F σε κάποιο σημείο χ0, ψ0, z0. Η απάντηση είναι εξαιρετικά απλή. Είναι df με dχ, df, dψ, df, dz υπολογισμένη στο σημείο χ0, ψ0, z0. Το οποίο, αν κάνω τις πράξεις, είναι πολύ απλά. 2χ, 2 ψ, 2 z υπολογισμένη στο χ0, ψ0, z0, στο σημείο αυτό εδώ. Προηγουμένως το ονόμαζα το σημείο με ένα γράμμα, τώρα το ονομάζουμε τις συνδεταγμένες του. Επομένως είναι το 2 χ0, ψ0, z0. Οπότε βγάζουμε δηλαδή, το ανάδελτα της F υπολογισμένη σε κάποιο σημείο R0. Μόλις δείξαμε ότι το αποτέλεσμα για αυτή τη συνάρτηση είναι απλώς δύο φορές το R0. Τώρα θέλουμε να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Τι σημαίνει δύο φορές το R0. Ας υποθέσουμε ότι διαλέγουμε ένα σημείο επί της σφαίρας που έχει ακτίνα 1. Θα λέγαμε τότε, σύμφωνα με το αποτέλεσμα, ότι θα πρέπει να σχεδιάσουμε το ανάδελτα σε αυτό το σημείο να είναι ένα ακτινικό σημείο, το οποίο επειδή το R0 το διάλεξε σε κάποιο σημείο της σφαίρας με ακτίνα 1, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα διάνυσμα με ακτίνα 1. Επομένως, θα σχεδίαζα το ανάδελτα της F ως ένα διάνυσμα δύο φορές το R0 που ανήκει στην ακτίνα 1. Άρα, αυτό εδώ, δεν ξέρω αν είναι, μάλλον δεν είναι πολύ σωστό, όπως έχω πολύ καλή αναλογία, θα έπρεπε να είναι δύο φορές την ακτίνα 1. Αυτό είναι το ανάδελτα της F σε εκείνο το σημείο το R0 που έχω σχεδιάσει εγώ. Αυτό είναι το R0. Να βάζουμε πράσινο χρώμα το εκάστοτε σημείο R0 και με άσπρο χρώμα το αντίστοιχο το ανάδελτα της F. Αν διάλεγα ένα σημείο τώρα επί της επιφάνειας της δεύτερης σφαίρας, π.χ. αυτό εδώ, ως R0, το αποτέλεσμα για το ανάδελτα της F θα σχεδίαζε σε αυτό το σημείο της σφαίρας, θα ήταν δύο φορές αυτό το διάνυσμα. Δύο φορές το R0, άλλο R0 αυτό, έτσι, άλλο R0 αυτό, άλλο R0 αυτό, το οποίο θα αντιστοιχούσε στην ακτίνα της σφαίρας, τη ρίζα 2. Επομένως αυτό θα είχε μήκος 2 ρίζα 2. Και τώρα η ερώτηση είναι γιατί αυτό το διάνυσμα το φτιάχνω πιο μεγάλο από αυτό το διάνυσμα και αντίστοιχα το ανάδελτα της F θα πατούσε σε ένα σημείο της σφαίρας με ακτίνα ρίζα 3, θα το φτιάχνω ακόμα πιο μεγάλο. Η απάντηση είναι, φαίνεται καθαρά στο μάτι, ότι από την ακτίνα 1 για να ανέβω στην ακτίνα ρίζα 2 η απόσταση είναι ρίζα 2 μείον 1. Ενώ από τη ρίζα 2 για να ανέβω στη ρίζα 3, η απόσταση των επιφανειών σταθερού F είναι ρίζα 3 μείον ρίζα 2.
Το ρίζα 2 μείον ρίζα 1 είναι περίπου 0,4. Το ρίζα 3 μείον ρίζα 2 είναι περίπου 0,3. Άρα μικρότερη απόσταση, μεγαλύτερο μήκος του ανάγκητο πέφτου. Οπότε όλα έρχονται σε συμφωνία. Τα διανύσματα του ανάδυτο του F, στην περίπτωση που η συνάρτησή μας δεν ήταν η προηγούμενη, αλλά ήταν η τετραγωνική ρίζα, για να δούμε πώς θα βγει το αποτέλεσμα, στην περίπτωση αυτή θα είχα τις σφαίρες R1, F1, F2, F3 σε ίσες αποστάσεις η μία από την άλλη, γιατί η τιμή της F θα ήταν τώρα η Αθήνα. Επομένως θα περίμενε κανείς ότι το ανάδελφο της F θα βγει ίδιου μέτρου σε οποιοδήποτε σημείο και αν το σχεδιάσω. Για να υπολογίσουμε πόσο θα έκανε αυτή την περίπτωση το ανάδελφο της F, το ανάδελφο της F θα μου δίνει 1 δεύτερο επί 2. Άρα χ0 διά ρίζα. Χ0 τετράγωνο και ψ0 τετράγωνο και ζ0 τετράγωνο. Κόμμα ψ0 διά τη ρίζα. Κόμμα Z0 διά τη ρίζα. Άρα τελικά θα μου βγάζε. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Αν το υπολόγιζα στο σημείο χ0, ψ0, Z0. Το οποίο αυτό βλέπω τι είναι. Αυτό εδώ το πλάσμα είναι το διάνυσμα R0 διαιρεμένο με το μέτρο του διανύσματος R0. Με άλλα λόγια, είναι το μοναδιαίο διάνυσμα το ακτινικό στην κατεύθυνση του R0. Να το πω έτσι. Είναι το μοναδιαίο ακτινικό διάνυσμα στην κατεύθυνση του R0. Το οποίο έχει μέτρο 1 και άρα όπου και να σχεδιάσω το ανάδελτα αυτή τη F θα είναι ένα διάνυσμα ακτινικό προς τα έξω, αλλά όπου και να το σχεδιάσω θα έχει το ίδιο μέτρο. Σε αντίθεση με αυτή τη συνάρτηση, όπου αν το σχεδιάζεις σε διαφορετικές ακτίνες, σε διαφορετικές σφαίρες, το ανάγκη της F δεν θα είχε το ίδιο μέτωπο. Κλείνουμε εδώ λοιπόν αυτό το κύκλο και τώρα κάπως αν σας σχεδιάσει, αν σας πει ότι η κατανομή της θερμοκρασίας στον χώρο είναι αυτή και κάπου υπάρχει ένα θερμό σώμα, οπότε καθώς πλησιάζει το θερμό σώμα, ανεβαίνει πολύ απότομα η θερμοκρασία, θα σας έλεγε σχεδιάστε με το ανάδελτα της θερμοκρασίας πάνω στο χώρο, θα σχεδιάζει κανείς μικρά διανύσματα πάνω στο χώρο, εκτός από μια περιοχή κοντά στο θερματικό σώμα, όπου σε αυτή την περίπτωση θα σχεδιάσει μεγάλα ανάδελτα της F, γιατί θα αυξανόταν ραγδαία η θερμοκρασία καθώς θα πλησιάζαμε σε αυτό το σώμα, και πάντα τα διανύσματα αυτά θα κοίταζαν προς το θερματικό σώμα. Στην ουσία, ένα κνούπι το οποίο ψάχνει να βρει το θύμα του ακολουθεί το ανάδελτα της θερμοκρασίας. Γυρίζει γύρω-γύρω, αντιλαμβάνεται τη θερμοκρασία, έχει φαντάζομαι αρκετά ευαίσθητους ανιχνευτές να καταλαβαίνει τη θερμοκρασία ή κάποια άλλη κοσμή και στην πραγματικότητα κινείται στην κατεύθυνση του ανάδελτα της συγκέντρωσης αυτή της ουσίας την οποία αντιλαμβάνεται με τις αισθήσεις του ή το ανάδελτα της θερμοκρασίας. Τώρα θα συζητήσουμε την δράση του ανάδελτα πάνω σε μια διανυσματική συνάρτηση. Με το μοναδικό μέχρι τώρα γινόμενο το οποίο έχουμε σιγουρέψει ότι το αποτέλεσμα είναι ανεξάρτητο του συστήματος αναφοράς και άρα είναι ένα αλλήλωτο μέγεθος και άρα έχει νόημα να το υπολογίσουμε. Έστω μια διανυσματική συνάρτηση, αυθαίρετη, η οποία είναι η συνάρτηση του R. Αυθαίρετη συνάρτηση από το R3 στο R3. Με άλλα λόγια, φαντάζεται κανείς το χώρο του και σε κάθε σημείο του χώρου, σε κάθε σημείο R, υπάρχει κάποιο διάνυσμα α που αντιστοιχεί σε αυτό το R. Να το πω R0 αυτό το σημείο, ένα άλλο σημείο το R1,
αν σχεδιάσω σε αυτό το σημείο το αντίστοιχο διάνυσμα, θα είναι κάποιο άλλο διάνυσμα, το οποίο θα είναι το α του αρένα. Παράδειγμα με τέτοιο δεμέα και στο μυαλό σας θα μπορούσε να είναι το ηλεκτρικό πεδίο σε διαφορετικά σημεία του χώρου ή το μαγνητικό πεδίο σε διαφορετικά σημεία του χώρου ή το πεδίο ταχυτήτων ενός ρευστού σε διαφορετικά σημεία του χώρου. Κάθεται κανείς πάνω από ένα ποτάμι και φαντάζεται το ποτάμι γεμάτο με βέλη, όπου τα βέλη μου δείχνουν την ταχύτητα του εκάστοτε σημείου του ρευστού που παρατηρεί εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Πιθανώς το διάνυσμα αυτό, η διανυσματική αυτή συνάρτηση, να μην είναι μόνο διανυσματική συνάρτηση που εξαρτάται μόνο από το σημείο του χώρου, θα μπορούσε να εξαρτάται και από το χρόνο. Αν κάθεται κανείς πάνω από ένα ποτάμι το οποίο λέει με σταθερό ρυθμό, όποτε και να παρατηρήσει ένα σημείο του ποταμού, θα βλέπει την ίδια ταχύτητα. Αλλά αν περιμένει αρκετά ούτως ώστε να βρέξει, να κατεβάσει νερό το ποτάμι, με την πάροδο του χρόνου πιθανώς αυτή η διανυσματική συνάρτηση να μεταβάλλεται. Επομένως θα μπορούσε να είναι και από το R τετάρτης στο R τρίτης, αν φανταστώ την διανυσματική συνάρτηση με αυτόν τον τρόπο. Σε κάθε χρονική στιγμή και σε κάθε θέση, μην το μπλέξω, και σε κάθε θέση του ποταμού, παρατηρώ εγώ το διάνυσμα της ταχύτητας του ρευστού που βρίσκεται σε εκείνη τη θέση, εκείνη τη χρονική στιγμή. Λοιπόν, για να κατασκευάσουμε το μέγεθος ανάδελτα εσωτερικό γινόμενο με την διανυσματική συνάρτηση. Αυτό είναι διάνυσμα, αλλά διάνυσμα τελεστής. Είναι δύο διαφορετικές ιδιότητες αυτά τα δύο. Το ένα έχει να κάνει με τη συμπεριφορά του κατά παλαιγή συνδεδεμένων. Το άλλο έχει να κάνει με το ότι είναι ένα αντικείμενο το οποίο δρά παραγωγίζοντας τα αντικείμενα τα οποία θα βρεθούν στο δεξιό μέρος. Επομένως, το να γράψω άλλο εσωτερικό γινόμενο ανάδελτα θα ήταν λίγο άστοχο, υπό την έννοια δεν θα έχει που να δράσει το ανάδελτα. Μπορώ να φτιάξω τέτοια μεγέθη, μπορώ να φτιάξω το α εσωτερικό ανάδελτα. Δεν είναι λάθος να γράψω κάτι τέτοιο, αλλά είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό. Αυτό εδώ ισχυρίζομαι ότι είναι ένα νούμερο, ενώ αυτό εδώ είναι τελεστής. Είναι, συγγνώμη, τελεστής. Υπό την έννοια, θα πω δύο λόγια για αυτό και θα σταματήσω τη συζήτηση με αυτό, θα το ξαναβρούμε πάλι στον δρόμο μας παρακάτω. Τι σημαίνει αυτό εκ κατασκευής, θα σήμαινε α1 επί d, να το πω αχ επί d dχ, ψ, αψ επί d dψ, ψ, αζ επί d dζ. Οπότε αν πούνε πες μου μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, μια συγκεκριμένη χωρική θέση, τι είναι αυτό το πράγμα, η απάντηση είναι πόσο είναι η χύση της τόσο του α σε εκείνο το σημείο εκείνη τη χρονική στιγμή, επί το νούμερο που θα πάρω να πάρω την παραγόγηση ως προς χ, συν ένα άλλο νούμερο που είναι η ψήσινη τόσο του α σε εκείνο το σημείο, επί την παραγόγηση ως προς ψ, συν αζ επί την παραγόγηση ως προς ζ, όλο αυτό περιμένει να δράσει κάπου σε βαθμωτή συνάρτηση, σε διαδικματική συνάρτηση, αυτό το συζητάμε, έτσι ώστε να μου δώσει κάτι καινούργιο. Οπότε το αντικείμενο αυτό εδώ έχει νόημα να το γράψουμε, αλλά είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό. Το αντικείμενο το πρώτο, το ανάδελτα του α, το οποίο θα συζητήσουμε στη συνέχεια, δεν είναι τίποτα άλλο παρά το νούμερο που προκύπτει αν πάρω τη μερική παραγώγηση της χύψης τόσας του πεδίου α ως προς το χ, σε αυτήν προσθέσω την παραγώγηση της ψήσινης τόσας του πεδίου α ως προς το ψ και σε αυτήν προσθέσω την ψήσινης της ζέτσινης τόσα, την παραγώγηση της ζέτσινης τόσας του πεδίου α ως προς το ζ. Οπότε θα μου βγουν τρία νούμερα, τα οποία θα πρέπει να προσθεθούν στο τέλος, προκειμένου να κατασκευάσω το αντικείμενο αυτό εδώ. Επομένως αυτό εδώ είναι ένα νούμερο. Το νούμερο αυτό θα αλλάζει από σημείο σε σημείο.
Γιατί αν πάω σε ένα άλλο σημείο, η α θα έχει άλλες συνιστώσεις, επομένως τα αχ, τα αψ, τα αζ θα είναι άλλες τιμές, άλλες θα είναι, άλλες θα είναι οι ρυθμοί μεταβολής των αχ ως προς χ, των αψ ως προς χ και των αζ ως προς ζ σε ένα άλλο σημείο, άρα το νούμερο αυτό θα αλλάζει από σημείο σε σημείο. Θα αλλάζει από σημείο σε σημείο. Και τώρα θέλω να καταλάβω ποιο είναι το γεωμετρικό αντίστοιχο νόημα με το... με αυτό που είπαμε προηγουμένως για τη βαθμίδα. Τώρα έχουμε δράση του διανυσματικού τελεστή του ανάδελτα πάνω σε ένα διάνυσμα μέσω εσωτερικού δεινωμένου, οπότε φτιάχνει αυτό το αντικείμενο, το οποίο σαν αποτέλεσμα θα μου δώσει ένα νούμερο, το οποίο νούμερο θα αλλάζει από σημείο σε σημείο, και θέλω να καταλάβω τι είναι αυτό το νούμερο, τι δηλώνει. Προηγουμένως, το ανάδελτα πάνω σε μια βαθμιωτή συνάρτηση μου έφτιαξε ένα διάνυσμα. Το οποίο συζητήσαμε αυτό το διάνυσμα, τι σημαίνει. Σημαίνει μια κατεύθυνση στο χώρο που δείχνει προς την αύξηση της τιμής της βαθμιωτής της συνάρτησης. Και μάλιστα το διάνυσμα αυτό είναι τόσο πιο μεγάλο όσο αν μετακινηθεί, όσο πιο κοντά είναι αμέσως επόμενη διαδοχική τιμή της βαθμωτής συνάρτησης. Επομένως, αν αλλάζει γρήγορα η βαθμωτή συνάρτηση, τότε θα έχω μεγάλο ανάδελτα, αν αλλάζει αργά, θα έχω μικρό ανάδελτα. Πάμε τώρα να καταλάβουμε τι είναι αυτό το πράγμα. Καταρχήν, αυτό ονομάζεται αλλιώς div του α ή απόκριση του α, και θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε και γιατί χρησιμοποιούμε τη λέξη απόκληση. Το div βγαίνει από το divergence του α. Οπότε ανάλογα με το τι γράμμα, τη λέξη χρησιμοποιούμε πάνω σε μια διανυσματική συνάρτηση, εννοούμε διαφορετικά πράγματα. Όταν μιλάμε για την απόκληση του α, περιμένουμε να πάρουμε σαν αποτέλεσμα έναν αριθμό, γιατί είναι η δράση του διανυσματικού τελεστή ανάδελτα μέσω εσωτερικού δεινωμένου του α. Αν χρησιμοποιήσω το curl, δηλαδή το στρογγυλισμό που θα δούμε αργότερα στο μάθημα, τότε θα πάρω σε μια διανυσματική συνάρτηση, θα πάρω κάτι άλλο, κάτι το οποίο θα είναι διάνυσμα. Αυτό που θα κάνω τώρα, θα φανταστώ ένα διανυσματικό πεδίο στο χώρο μου, το οποίο θα το σχεδιάσω με βέλη και στη συνέχεια θα προσπαθήσω να υπολογίσω κάποια πράγματα τα οποία τελικά θα με οδηγήσουν στην τιμή της απόκρισης του διανυσματικού πεδίου. Οπότε φανταστείτε ότι έχουμε μια κουβέλη που μου δείχνουν το διανυσματικό μου αυτό πεδίο. Όλα αυτά τα μέλη παριστάνουν το α σε διαφορετικά σημεία του χώρου, όπου τα σημεία είναι οι αρχές των μελών. Αυτό είναι το α1, είναι το διάνυσμα που αντιστοιχεί στη συνάρτηση α στο σημείο αρένα, όπου το αρένα είναι αυτό εδώ. Αν αυτό είναι το R2, αυτό εδώ το βέλος είναι το α2, το οποίο είναι η διανυσματική συνάρτηση, η τιμή της διανυσματικής συνάρτησης στο σημείο R2. Και ούτω καθεξής. Τώρα, ας φανταστούμε ότι το ενδιαφέρον μας έχει να κάνει με αυτό το σημείο. Θέλουμε να υπολογίσουμε στο τέλος, θα το πω το σημείο αυτό, R0. Και στόχος μου είναι να υπολογίσω πόσο είναι η απόκληση του α στο R0. Δεν γράφω, αποφεύγω να γράψω αυτό εδώ, όπως θα το γράψω και έτσι, γιατί αυτό που ήταν λίγο άκουσο, η διανυσματική συνάρτηση στο σημείο R0 είναι ένα διάνυσμα, το οποίο δεν αλλάζει από σημείο σε σημείο, είναι το διάνυσμα 3-4-5. Αν παραγωγήσω το διάνυσμα 3-4-5, είτε ως προς χ, είτε ως προς ψ, είτε ως προς ζ, θα πάρω 0.
Οπότε αποφεύγω αυτή τη γραφή για να μην δημιουργώ σύγχυση με το τι εννοώ ανάδελτα του α στο R0. Προτιμώ αυτή τη γραφή που μου λέει πάρε τη διαμετρική συνάρτηση α, παραγώγησε την καταλήλωση, κατασκεύασε το σωρητικό γινόμενο και μετά ό,τι σου βγει υπολόγισε το στο σημείο R0. Προκειμένου να το κάνω αυτό, θα περικλείσω για λόγους που ακόμα δεν είναι καθόλου φανερή το σημείο R0 με κάποιο όγκο. Περιβάλλω το R0 σημείο με κάποια κλειστή επιφάνεια που έχει όγκο V. Και μάλιστα να την πω αυτή την κλειστή επιφάνεια S. Οπότε η επιφάνειά μου αυτή είναι η S και ο όγκος που περιβάλλει θα τον πω V της επιφάνειας S. Θέλω να κάνω διάφορους υπολογισμούς και στο τέλος, αφού κάνω τους διάφορους υπολογισμούς, να στείλω αυτόν τον όγκο στο 0. Θα υπολογίσω ένα ολοκλήρωμα, λέω, και αφού κάνω τον υπολογισμό αυτού του ολοκλήρωματος, θα στείλω αυτόν τον όγκο στο 0, ούτως ώστε τελικά να μιλάω για μια περιοχή πάρα πολύ κοντά για από το σημείο R0. Αφού έτσι κι αλλιώς τον όγκο αυτόν, αυτή την επιφάνεια, την κλειστή, την έφτιαξα να περιβάλλει το σημείο R0, αν την μαζέψω, αν την συρρυκνώσω, τελικά θα καταλήξω γύρω από το σημείο R0. Λοιπόν, ορίζω ροή του πεδίου α στην επιφάνεια S το αντίστοιχο αντικείμενο. Το αντικείμενο, ροή, αντίστοιχο με τη ροή που μαθαίνετε για το μαγνητικό. Εσείς είσαστε χρονιά που δεν κάνατε μαγνητικό πεδίο στην τρίτη ηλικίου, αλλά νομίζω στον ηλεκτρομαγνητισμό ή στη φυσική 3 έχετε κάνει κάτι αντίστοιχο. Ορίζω λοιπόν το ολοκλήρωμα του διαμετρικού πεδίου, εσωτερικό γινόμενο με το στοιχείο επιφανείας κάθε κομματιού της επιφάνειας πάνω σε ολόκληρη την επιφάνεια. Με άλλα λόγια, από αυτή την επιφάνεια που σχεδιάσα προηγουμένως, τη σπάω σε μικρά κομματάκια επιφάνειας, ορίζω στοιχειώδη επιφάνεια ως εξής, κατασκευάζω μικρά κομματάκια αυτής της επιφάνειας και κατασκευάζω ένα βέλος το οποίο είναι κάθετο σε αυτό το μικρό κομματάκι επιφάνειας και έχει μέγεθος το διάμεσμα αυτό όσο είναι αυτή η μικρή επιφάνεια. Δηλαδή η μικρή αυτή επιφάνεια ήταν η S και το διάνυσμα που όρισα εγώ το φτιάχνω να έχει μέγεθος DS και επίσης το φτιάχνω να είναι ορθογώνιο στο DS στη μικρή αυτή επιφάνεια. Άρα έχω κατασκευάσει ένα καινούριο μέγεθος το απειρωστό διάνυσμα, μάλλον το διάνυσμα της απειρωστής επιφάνειας με τον εξής κανόνα, φτιάχνω διανύσματα τα οποία είναι απειρωστά σε μέγεθος. Το καθένα έχει μήκος όσο η επιφάνεια και η κατασκευή αυτού του διανύσματος γίνεται από μέσα προς τα έξω, από το εσωτερικό της επιφάνειας προς τα έξω και με διεύθυνση κάθετη στην επιφάνεια στο κάθετο σημείο. Αν πάω σε ένα άλλο σημείο, ας πούμε σε αυτό το σημείο, το αντίστοιχο DS φαίνεται κάπως έτσι. Και αφότου φτιάξω αυτό το περίεργο διάνυσμα που μου αντιπροσωπεύει απειροστά κομμάτια επιφάνειας, κάνω τον υπολογισμό αυτού του επιφανειακού, όπως λέμε, ολοκληρώματος,
του διανυσματικού πεδίου Α με κάθε τέτοια επιφάνεια και ολοκληρώνω τη συμβολή αυτών των εσωτερικών γενομένων σε ολόκληρη την επιφάνεια. Αν το διανυσματικό πεδίο ήταν ταχύτητα και έπαιρναν μικρά κομματάκια επιφάνειας, θα μέτρηγαν στην πραγματικότητα τη ροή του ρευστού μέσα από την επιφάνεια. Γιατί αυτό θα ήταν ταχύτητα, δηλαδή μήκος που θα διέμει το ρευστό ανά μονάδα χρόνου, επί την επιφάνεια, τι θα μου φτιάξει στην πραγματικότητα τον όγκο που θα έβγαινε έξω από την επιφάνεια, αν φανταστώ το χρόνο να ρέει, κάποιο κομματάκι ρευστού που προηγουμένως καταλάμβανε αυτόν τον όγκο, αυτό το μικρό παραλληλογραμμάκι και έρευε προς τα έξω, τότε το ολοκλήρωμα, η ποσότητα αυτή που θα βρισκόταν μέσα στο ολοκλήρωμα θα ήταν ο ρυθμός ροής όγκου νερού προς τα έξω. Και αν εγώ προσθέσω όλα αυτά, θα υπολόγιζα τελικά τη συνολική ποσότητα ανά μονάδα χρόνου, το συνολικό όγκο ανά μονάδα χρόνου ρευστού που βγαίνει προς τα έξω. Αν εδώ μέσα υπήρχε μια πηγή, ένα σωλήνας νερού, ο οποίος μου έφερνε συνεχώς νερό, οποιαδήποτε επιφάνεια χρησιμοποιούσα για να περικλείσω αυτό το στόμιο του σωλήνα, στην πραγματικότητα θα έβρισκα μια θετική ροή παροχής νερού προς τα έξω. Έχω λοιπόν κατασκευάσει αυτό, έχω στο παράδειγμα στο μυαλό μου ένα παράδειγμα κάτι σαν ταχύτητα του ρευστού, οπότε η ροή θα είναι η παροχή συνολική μέσα από την κλειστή αυτή επιφάνεια προς τα έξω. Και θέλω να κάνω μερικούς υπολογισμούς τώρα για το πώς μπορώ να υπολογίσω αυτό με το μυαλό μου να πηγαίνει ότι αφότου κάνω διάφορους υπολογισμούς μετά θα συρρυκνώσω αυτή την επιφάνεια έτσι ώστε τελικά να πάω σε μια περιοχή γύρω από το σημείο το R0. Η επιφάνειά μου αυτή τελικά θα γίνει μια πάρα πολύ μικρή επιφανιούλα η οποία θα περικλεί το σημείο το R0. Και θέλω να δω αυτή η ροή, αν τη διαιρέσω μετά με τον όγκο αυτού του ρευστού, τι μου δίνει. Σας λέω από τώρα ότι αυτό που θα σας δείξω ότι δίνει είναι στην πραγματικότητα η απόκληση του διανυσματικού πεδίου α στο σημείο R0. Ξεκινάω λοιπόν να κάνω τον υπολογισμό αυτού του ολοκλήρωματος, αλλά επειδή δυσκολεύομαι να το κάνω γιατί δεν ξέρω κάτι για τη συνάρτηση, δεν έχω κάτι πρακτικό να δουλέψω, θέλω να το σπάσω σε αντικείμενα τα οποία να έχω εποπτεία. Και επομένως, αυτό που θα κάνω, την επιφάνεια αυτή S, θα τη σπάσω, μάλλον τον όγκο αυτό που μου πέ, θα τον σπάσω σε κυβάκια. Όπου τα κυβάκια αυτά μπορώ να τα φανταστώ τόσο μικρά, ώστε τελικά να μου φτιάξουν όλο το περίγραμμα αυτού του ρευστού. Φανταστείτε δηλαδή ότι έχω πάρα πολύ μικρά κυβάκια, τα οποία τελικά, αν τα τοποθετήσω πέρα δίπλα στα άλλα καταλήλως, να μου φτιάξουν αυτό το περίεργο. Είναι κάτι ανάλογο με το ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς μιλιμετρία χαρτί, προκειμένου να φτιάξει σχεδόν με πολύ μεγάλη ακρίβεια κάθε κλειστή καντήλη. Στο μιλιμετρία χαρτί, που είναι πολύ λεπτές οι αποστάσεις μεταξύ σημείων. Αν μου πει κάποιος φτιάξε με αυτή την καμπύλη, η απάντηση είναι δεν θα κάνω και μεγάλο λάθος αν τη σχεδιάσω έτσι την καμπύλη. Αν τη σχεδιάσω πριονωτά, ακολουθήσω δηλαδή το μιλιμετρέ χαρτί, προκειμένου να φτιάξω μια γραμμή, τεθλασμένη μια γραμμή, η οποία θα είναι πολύ κοντά στην δεδομένη καμπύλη την οποία εγώ ήθελα να κατασκευάσω. Αν το μιλιμετρικό χαρτί το κάνει κανείς μικρομετρικό χαρτί, η ακρίβεια θα είναι ακόμα καλύτερη και το μάτι δεν θα μπορεί να διακρίνει διαφορά μεταξύ της καμπύλης και της τετλασμένης αυτής γραμμής που θα ακολουθήσει. Κάτι αντίστοιχο τώρα έχουμε στον τριδιάστατο χώρο, όπου αντί να έχουμε μιλιμετρέ χαρτί, έχουμε μιλιμετρέ κύβους ή μικρομετρικούς κύβους και στείλω τους κύβους καταλήλως εγώ, έτσι ώστε να προσομοιάσω τον όγκο αυτόν εδώ. Δηλαδή, την περιοχή αυτή είναι εδώ, κάπου που να έχω λίγο προεξοχή,
την περιοχή αυτήν εδώ, την έχω σχεδιάσει κάπως έτσι. Φροντίζοντας τους κύκλους αυτούς να τους φτιάξω πάρα πάρα πολύ μικρούς. Και τώρα, γράψω και κάτι άλλο. Τον υπολογισμό αυτών μπορώ να τον σπάσω σε υπολογισμό των α επί ds, σε όλους αυτούς τους κύβους, κάθε κύβος να του βάλω και ένα δείκτη, το νούμερο 1 κύβος, το νούμερο 2 κύβος, το νούμερο 3 και το καθεξής, τους διατάσσω και μετά προσθέτω τα αποτελέσματα αυτά για όλους τους κύβους. Αυτή εδώ είναι επιφάνειες κύβων και αθροίζω σε όλους τους κύβους. Όλοι οι κύβοι. Πιθανώς να απορείτε πώς είναι δυνατόν αυτό εδώ το ολοκλήρωμα να το σπάσω σε τέτοια ολοκληρώματα, αφού τώρα θα μου προκύψουν και οι ενδιάμεσες επιφάνειες, οι διεπιφάνειες ανάμεσα σε δύο γειτονικούς κύβους, ενώ προηγουμένως είχα συμβολή μονάχα από την εξωτερική επιφάνεια και όχι από κάτι εσωτερικό. Τώρα θα μου εμφανιστούν και εσωτερικές επιφάνειες, αλλά ισχυρίζομαι ότι με τον τρόπο που εγώ υπολόγισα τα διάφορα DS, η συμβολή από τις εσωτερικές επιφάνειες που έχω δύο κύβους που ακουμπάνε ο ένας με τον άλλον θα είναι μηδέν. Γιατί για παράδειγμα, αν πάρω τον κύβο αυτόν εδώ και τον κύβο τον από πίσω, τότε η επιφάνεια αυτή η DS θα μετρήσει θετική προς τα έξω για τον κύβο τον από εδώ και θετική προς τα πίσω για τον κύβο τον από εκεί. Επομένως, η συμβολή του α επί DS σε μετρώντας την ροή για αυτόν τον κύβο, μετά θα είναι α επί μείον ds, μετρώντας την συμβολή για τον από εκεί κύβο. Να το γράψω, πέστε ότι το διανυσματικό μου πεδίο σε αυτή την επιφάνεια είναι κάποιο διάνυσμα. Θα έχω, πέστε ότι αυτός ο κύβος είναι ο i, αυτός ο κύβος είναι ο i και n. Τότε το α εσωτερικό ds για τον κύβο i, συν το α εσωτερικό ds για τον κύβο i και 1, το αποτέλεσμα θα μου βγάλει 0. Γιατί αυτά τα δύο είναι αντίθετα. Το dsi κοιτάζει προς τα έξω για τον κύβο i, άρα προς τα δεξιά. Το dsi και 1 κοιτάζει προς τα αριστερά για τον κύβο i και 1. Και το ένα είναι ίσο με το άλλο και με αντίθετη φορά. Επομένως, στο άθροισμα που έχω φτιάξει εδώ, οι συμβολές από όλες τις διεπιφάνειες κύβο με κύβο που ακουμπάνε μεταξύ τους θα έχει μηδενική συνεισφορά. Και τι θα μείνει τελικά από το άθροισμα όλων αυτών των ολοκληρωμάτων? Μόνο η συνεισφορά από αυτή την επιφάνεια, αυτή την επιφάνεια, αυτή την επιφάνεια, αυτή την επιφάνεια, που είναι η εξωτερική επιφάνεια τελικά του αντικειμένου. Ωραία. Με άλλα λόγια, αυτό που ακριβώς ήθελα. Ήθελα τη συμβολή των ροών σε όλη την εξωτερική επιφάνεια και τελικά από αυτό το άθροισμα θα φύγουν όλες οι συμβολές από τις εσωτερικές επιφάνειες και να μείνει μονάχα η συνεισφορά από τις εξωτερικές επιφάνειες. Άρα με κρατεύουμε στην τάξη. Δικαιολογήσαμε το γιατί θα πρέπει να το γράψω αυτό, ως μάλλον δεν είναι λάθος να το γράψω το ολοκλήρωμα αυτό, το επιφανειακό ολοκλήρωμα, σαν ένα άθροισμα από επιφανειακά ολοκληρώματα σε πάρα πολύ μικρούς στοιχειώδεις κύβους. Το επόμενο βήμα είναι για τον κάθε τέτοιο κύβο να κάνουμε έναν τέτοιο υπολογισμό, να δούμε περίπου να δούμε τι παίρνουμε στην προσέγγιση που ο κύβος είναι πάρα πολύ μικρός. Λοιπόν, κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ και συνεχίζω λίγο πιο νωρίς και 7 και 8 κάποτε.